Με το Σέρβο ομόλογό μου είχαμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ανταλλάξαμε απόψεις και συζητήσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αυτό που προκύπτει μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε, καταρχάς επαναβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές και φιλικές διμερείς μας σχέσεις, η πραγματική παραδοσιακή φιλή ανάμεσα στον κυπριακό και σερβικό λαό, όπως και η κοινή μας προσέγγιση σε διάφορα θέματα, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Σε σχέση με ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη Σερβία, σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, συγχάρηκα τον Σέρβο ομόλογό μου, γιατί μέχρι σήμερα επιτευχθήσα σημαντική πρόοδο στον τομέα των μεταρρυθμίσεων και ευρύτερα και ξέφρασα την αμέριστη και διαρκή υποστήριξη της Κύπρου στην πορεία της χώρας μέχρι την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβεβαίωσα τον φίλο Υπουργό για την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει κάθε έμπρακτη βοήθεια να στηρίξει την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και για το γεγονός ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος είναι ένας ειλικρινής υποστηριχτής της σερβικής προσπάθειας. Όσον αφορά ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό, εξίσου σημαντικό θέμα που απασχολεί τη Σερβία, η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την μη αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου είναι σε όλους γνωστή. Επανέλαβα στον φίλο Υπουργό την ξεκάθαρη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και το γεγονός ότι στην απουσία επίτευξης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του καθεστώτος της περιοχής, η Κύπρος θεωρεί ότι η μονομερής κήρυξη ανεξαρτησίας από την Πρίστινα είναι μια παράνομη ενέργεια.